Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έναρξη των πτήσεων με υδροπλάνο από την Αλεξανδρούπολη παρά τις άλλοτε διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εύρου για πραγματοποίηση της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης προς Σαμοθράκη στα τέλη του Αυγούστου και σε χρόνο 13 λεπτών. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Νίκος Κοζάρης, οι φάκελοι για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων για τις περιοχές Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης έχουν κατατεθεί και θαλάσσιες συντεταγμένες έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για την υλοποίηση του έργου. Από πλευράς μας, από την αναπτυξιακή εταιρεία, έχουν κατατεθεί όλοι οι φάκελοι για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης, λιμάνι Καμαγιώτισσας, το λιμανάκι στα Θέρμα Σαμοθράκης, όπως και στο λιμανάκι της Μάκρης. Έχουν κατευθεί οι φάκελοι για την εταιρεία την οποία είχαμε εξειδωτήσει και είχαμε κάνει, και έχουμε κάνει το μνημόνιο συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή οι φάκελοι είναι στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, έχουν δοθεί θαλάσσιες συντεταγμένες. Έχουν οριστεί 5 σημεία ως θαλασσοδιάδρομοι για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύρου επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι ευνοϊκότερο και εξετάζεται η πρόθεση να προσθεθούν και νέοι προορισμοί πτήσεων με στόχο την διευκόλυνση των πολιτών. Έχουμε πέσει καταρχήν στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Γίνεται ακόμη πιο ευνοϊκότερο το όλο εγχείρημα με τα υδάτινα πεδία, προκειμένου να αποσταλασσόμενται και μετέπειτα να γίνονται υδατοδρόμια. Και μάλιστα με ενημερώσαν ιδιαίτερα το ότι μετά τις 6 σκέψεις που έχει κάνει και τον ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη Κουνόμου, βάζει πανελλαδικά και τις λίμνες μέσα. Εγώ θα ζητήσω κατ' εξαίρεση να μπει και το ποτάμι του Άρδα, προκειμένου να κάνουν 2 αιτήσεις εκεί στις Καστανιές και στο Θεραπιό, αν μου δώσει τη δυνατότητα το ελληνικό κράτος, γιατί έχει 49 χιλιόμετρα μέσα στον ελλαδικό χώρο αυτό το ποτάμι. Αξίζει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος στην Ελλάδα υπάρχουν 3 υδροπλάνα των 19 θέσεων και από τις αρχές του 2025 αναμένεται να προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον πλήστων αεροπορικών εταιριών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.